Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στη συναρμολόγηση του 19ου τεύχου του θρηλυκού Ιτανικού. Το πλοίο μύθο, όπω μα το λέει από την Ασέτ Έχουμε ένα τεφχάκι εδώ που είδα πάλι θα έχουμε ένα αντικείμενο τη υπομονή. Όπου είδα αρκετή, δεν μπόρεσα να το κάνω να δουλέψει. Ήταν λίγο περίεργο, λίγο αυτά που δεν νομίζω να ήταν χαλασμένο σε κάποιον. Που πάλι θα το δοκιμάσουμε. Δεν μα το λέει στι οδηγίε και αυτά, αλλά ναι, πάλι θα το δοκιμάσουμε. Καλού κακού, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είναι λίγο ιδιαίτερο στο να το βρει κάποιο να το κάνει να δουλέψει. Και μιλάμε για την ε, δεύτερη γεννήτρια καπνού. Ο ψαχώρο τέφχο τελειώνουμε τον άλλο καπνοδόχο. Βάζουμε αρκετέ λεπτομέρειε και στου δύο καπνοδόχου. Από ό,τι είδα, είναι ωραίο ο τεφχάκι αυτό. Είναι ωραίο κομβικό τεφχάκι γιατί έχει ωραία πράγματα για του καπνοδόχου και αυτά έτσι με ωραίε λεπτομέρειε. Κάτι σαν σκαλίτη και τέτοια βασικά, όχι σαν σκάλε και τέτοια πρέπει να είναι. Αλλά έχουμε και τη δεύτερη γενίδια καπνού. Οκ, okay, ωραία πράγμα. Α, και βιδάκια. Α, βιδάκια είναι για να τη στερεώσουμε. Αλλά αυτό το πρώτο που θα κάνουμε εδώ, πριν τη στερεώσουμε, θα είναι να το δοκιμάσουμε. Που πιστεύω είναι αυτό που έλεγα ότι ω όλου δουλεύει, αλλά α, εδώ τα έχει ωραία αυτά. Αυτά είναι μεταλλικά ή πλαστικά. Όχι, πλαστικά πρέπει να είναι. Οπότε θα κολλήσουν και ωραία πάνω. Εντάξει, δεν ήταν, δεν ήταν μεταλλικά, θα ζοριζόμασταν λίγο παραπάνω ε, στο κόλλημά του. Αλλά επειδή είναι πλαστικά, Νομίζω ότι είμαστε μια χαρούλα και αυτό είναι το ίδιο σετ. Ο Τουτσιάλο και οι δύο καπνοδόξοι φαντάζομαι το ίδιο θα μπει. Αλλά έχουν διαφορέ αυτά τα κομμάτια μεταξύ του. Οπότε θέλω λίγο προσοχή. Πριν όμω πάμε στο φτιάξιμο. Α, και ένα κομμάτι μα έχει εδώ. Πριν όμω πάμε στο φτιάξιμο, θέλω. και γενικά, και εσύ ζητείτε γενικά, πρέπει να δούμε αν δουλεύει και αυτή η γεννητρία ή βάζουμε. Στην αρχή, να πω την αλήθεια βαριό, να έλεγα τώρα π, τι να τη δοκιμάσω. Αλλά άντε, αφού θα τη στερεώσουμε κιόλας, και όλα σκιβάζουμε βίδε και τέτοια Άντε ας την δοκιμάσουμε και αυτό πλαστικό είναι ok Όλα τα κομμάτια είναι πλαστικά οπότε πάρα πολύ ώρα θα κολλήσουν και πάρα πολύ ώρα πάνω Γιατί θέλουμε κομμάτια, θέλουμε και δυο μέρη του καταστρώματος και αυτά έχει κομμάτια και τέτοια Αλλά για να δοκιμάσουμε κάποιος γεννήτρια θέλει αυτό που δεν θυμάμαι Στα πρώτα, στα πολύ πρώτα τεύχη, νομίζω και στο τρίτο τεύχος ήταν αυτό, δεν θυμάμαι μαζί με τη γεννήτρια ή κάτι Εδώ θέλουμε αυτό που ναι, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτό όπως κάθεται εδώ. Τέλος πάντων, Να το βάλουμε μπαταρίες και μετά να δοκιμάσουμε την Τη γεννήτριά μα στο μικρό. Στο μικρό είναι που θα μπει, θα έχει συγκεκριμένο τρόπο. Δύο μπαταρίε σε 3α θέλει. Εύκολε μπαταρίε. Τώρα δεν ξέρω αν όλο. Δεν νομίζω αυτό πιο πολύ σαν κυβότιο δοκιμή πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι όλο ο Ιτανικό θα βασιστεί εδώ σε μόνο αυτέ τι δύο μπαταρίε. Αλλά ναι, αυτό που θέλει να το δοκιμάσει κάποιο, θέλουμε μια χαρτοπετσέτα, ένα χαρτί κουζίνα, κομμάτι, κάτι να το βρέξουμε σε νερό. Δεν θέλει μούλιασμα, Τώρα βλέπετε είναι βρεγμένο αλλά δεν είναι ότι το έχω μουλιάσει πάρα πολύ έτσι να γίνει χάλια αυτά Και μετά να στερεώσουμε σχετικά καλά αυτήν Τώρα παίζει να τη βάζω ανάποδα εγώ Όχι νομίζω ε, ναι, έτσι είναι να μπει Ναι Και δουλεύει κανονικά Βλέπετε που βγάζει καπνό Τι κάνω εγώ τώρα Είναι αυτό που λέω ότι δεν το έχω μουλιάσει αυτό τελείω να γίνει χάλια να την πνίξει Όπως το βάζω την κρατάω εδώ και από πίσω λίγο με το δάχτυλό μου το πιέζω για να κουμπίσει το νερό για να κουμπίσει το νερό το βρεγμένο και ναι δουλεύει κανονικά βγάζει τον καπνό, τώρα λίγο καπνό βγάζει δεν ξέρω καν αυτό πόσο θα φαίνεται αλλά φαντάζομαι έχει γίνει λίγο πιο ωραία μελέτη στο τιτανικό οπότε εκεί θα είναι καλύτερα αλλά ναι δουλεύει κανονικά Τώρα ίσω πρέπει να ήθελε γιατί να μέχρι να στήσω το πλάνο εδώ παίζει να έχει στεγνώσει το δικό μου το τέτοιο εδώ για νερό. Το δικό μου το πώ το λένε, αλλά βλέπετε που στο κέντρο ε, κάνει ένα στρογγυλάκι, ένα κυκλάκι. Αυτό είναι ότι δουλεύει η γεννήτριά μα και βγάζει λίγο καπνουδάκι, αλλά βγάζει. Δουλεύει, παίρνει α πούμε λίγο νερό. Ναι, τώρα α πούμε έβγαλε και λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται το καπνό στην κάμερα. Βλέπω έτσι έναν αχνό καπνό. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι γίνεται και καμιά ομίχλη εδώ. Αλλά βλέπω, λίγο καπνό βλέπω και δουλεύει. Οπότε αφού δουλεύει, είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να την βάλουμε και αυτή να την κλειδώσουμε στο άλλο και τέτοια. Και βλέπετε, δεν την έπνιξα ιδιαίτερα. Λίγο, κάντε μερικέ δοκιμέ. Είναι λίγο κομμάτι τη υπομονή. Θέλει μερικέ δοκιμέ, λίγα έτσι αυτά μέχρι να το βρει κάποιο. Αλλά ναι, γιατί σε πρώτη φάση Τώρα έχουμε πάρει και αυτά. Και εγώ εντάξει, έκανα λίγο τι δοκιμέ μου με τα πειράματά μου για το πώ θα μπουν ξέρω εγώ, αυτά. Γιατί θέλουμε και αυτά τα καταστρώματα σήμερα. Γιατί θα κάνουμε και εδώ ε, λίγε δουλειέ. Αυτό ήταν ο πρώτο που είχαμε που ήταν πιο ολοκληρωμένο. Αυτό ο καπνοδόχο. Α πούμε, θα κάτσει έτσι, θα κάτσει. Γιατί σε πρώτη φάση στερεώνουμε σχετικά την ε, γεννήτρια. Με ποια κομμάτια όμω, νομίζω αυτό είναι το κάτω. Νομίζω αυτό είναι το κομμάτι νέο ναι, που δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερη διαφορά αριστερά ή δεξιά. Το μόνο που πρέπει να δώσουμε λίγο προσοχή είναι στο πώ θα στηρίξουμε, πώ θα βάλουμε τη γεννήτριά μα εδώ. Και το λέει και στι οδηγίε ότι ξέρει τι πρόσεξε, τα καλώδια, η ένωση των καλωδίων να είναι προ τα πάνω. Να μην το βάλει κάποιο προ τα κάτω, να τα βλέπει δηλαδή τα καλώδια εδώ, να βλέπει το καλάι, να βλέπει το κόλλημά του. Εδώ έτσι πρέπει να μπει αυτή, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από εδώ πάνω είναι που βγαίνει ο καπνός που είπαμε και εδώ πίσω θα είναι που θα ακουμπάει αυτό εδώ, όπου κάτι σχετικό με νερό θα είναι αυτό. Αυτό θα δίνει το νερό, εδώ πέρα θα είναι βρεγμένο αυτό και θα βγάζει τον καπνό του. Τώρα πώς ακριβώς πώς θα το ανοίγουμε αυτό και θα το γεμίζουμε νερό ή δεν ξέρω. Θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά για την ώρα αυτό είναι να μπει Κάπω έτσι, προσεκτικά εδώ με το καλώδιο. Μην το κόψετε. Έχει συγκεκριμένη οπή και αυτά έτσι για να περάσει το καλώδιο. Είναι μια χαρούλα. Το κάνω εγώ λίγο μόνο πιο ίσια. Θέλω όχι το καλώδιο, τη γεννήτρια δεν θέλω να είναι έτσι στην άκρη και μα κόψει κανένα καλώδιο. Κάπου εδώ ναι, κάπου εδώ το θέλω να περάσει για να το στερεώσουμε. Γιατί είναι οι μόνε βίδε ε, που θα βάλουμε σε αυτό το τεύχο. Οι μόνε βίδε που θα βάλουμε σε αυτό το τεύχο θα είναι αυτέ οι δύο. Δύο βίδε σε πλαστικό ή πίο που ναι, μα κάνουν ναι, να στερεώσουμε λίγο παραπάνω αυτό. Τα τρει βίδε έχει μέσα, η μία είναι για εφεδρική. Εμεί με όλε δύο. Εκείνοι είναι οι μόνε που θα χρησιμοποιήσουμε. Όλη η υπόλοιπη δουλειά που θα γίνει σήμερα θα είναι πιο μοντελιστική δουλειά και μου αρέσει αυτό. Πάλι δεν θέλει ιδιαίτερα στερεόματα ο καπνοδόχο γιατί σε αρκετά σημεία διάβασα, ξέρει, μη βάλει κόλλα εκεί, μη βάλει κόλλα εδώ. Ό,τι είναι use glue και ιστορίε σε διάφορα σημεία. Τα μόνα σημεία που θέλουν κόλλα είναι οι πιο έξτρα λεπτομέρειε που θα βάλουν που θα είναι αυτέ οι καλύτερε. Αλλιώ όλα τα άλλα εδώ δεν κολλάμε κάτι κάπου. Για την ώρα τουλάχιστον τώρα φαντάζομαι πιο μετά θα μπει κόλλα σε κάποια σημεία και εδώ, αλλά για την ώρα δεν μας έχει κάπου να βάζουμε κόλλα και το τονίζει μέσα, το λέει ας πούμε ξέρει, μην, μην χρησιμοποιήσει κόλλα τώρα μου φύγει όλο το κομμάτι ρε. τώρα για την ώρα θα είναι, γενικά θα είναι ειδικά σε κομμάτια που θα πρέπει να ανοίγουν για να βάζουμε εκεί νερό και τέτοια ε, σε εκείνα τα κομμάτια σίγουρα δεν θα βάλουμε κόλλα και αυτό νομίζω ότι έχει καργάρει τελείω. ναι γι' αυτό δεν σφίγγει τζάμπα το παιδεύω και θα ακούσουμε κανένα και θα είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί τώρα αφού κάνουμε αυτό, μετά μας δείχνει να βάλουμε αυτό, αλλά κάτι τον βλέπω εδώ να ευθυγραμμίζει. Όχι, τι, τι μας λέει να προσέξει εδώ πάνω. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. δεν ευθυγραμμίζει. Μετά σε επόμενη φάση φέρνουμε αυτό που το είχαμε σε δυο πίσω, νομίζω, στο προηγούμενο σίγουρα. Όχι, νομίζω δυο πίσω. Και αυτό δεν πρέπει να έχει καλή μεριά και αυτά σαν να έχει μια μεριά ας πούμε έχει λίγο τα στρόγγυλα από το πως το λένε τα στρόγγυλα από το έλα ρε ή ε, από το καλούπι του τέλο πάντων μάλλον είναι αυτά οπότε πως να το βάλουν ποιο θα είναι το πάνω ποιο θα είναι το κάτω Α, δεν θα φαίνονται καν αυτά ρε γιατί όπως είναι μετά θα το κρύψει οπότε όπως και να το βάλει κάποιο ε, Klein mine όπως και να το βάλει κάποιο Klein ναι θέλω από πάνω να φαίνεται λίγο παραπάνω λεπτομέρεια του πότε. Τι έχει κάτι σαν γραμμούλε αυτά. Οπότε θα το βάλουμε. Κάτι πιο είναι το από πάνω. Το από πάνω θα είναι εκείνο. Οπότε θα το βάλω εγώ. Εγώ τουλάχιστον θα το βάλω έτσι. Για να φαίνονται από πάνω λίγο οι. Αλλιώ δεν παίζει ιδιαίτερα ρόλο το πώ θα το βάλει κάποιο. Ε, να φαίνονται λίγο αυτέ οι. σαν αιχμέ που είναι. Βλέπετε ενώ από κάτω μεριά είναι πιο flat. Δεν τι έχει. Δεν μου αρέσει. Είναι πιο flat. Πάνω θέλω αυτό για να έχει. Ένα τσίκ παραπάνω λεπτομέρεια. Και τώρα, αφού παίρνουμε αυτόν, αυτό το βάζουμε εδώ. Αλλά τι μα λέει να προσέξουμε, ε, Όχι, δεν νομίζω γιατί εδώ βλέπω να έχει μια γραμμή μέσα. Έχει μια, ένα σαν οδηγό εδώ μέσα καπνοδόχο. Οπότε, μάλλον αυτό, αυτή η γραμμή είναι να μπει εδώ, σε αυτή την οποία μάλλον τουλάχιστον, ναι. Από ό,τι μου φαίνεται, νομίζω είναι έτσι. Μα λέει κάπου να προσέξουμε κάποιε τρύπε ή κάτι. Αυτό θέλω να δω. Αν μα πει, όχι. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Εδώ πάνω μετά μα έχει να βάλουμε. Βα... Α, βασικά, όχι, δεν μα έχει να βάζουμε. Μετά θα βάλουμε αυτό. Ε, αλλά τι από την το βάζουμε γι' αυτό. Όχι, πρώτα βάζουμε το καλώδιο βασικά. Και πάνω πρέπει να βλέπουμε. Ναι, πάνω πρέπει να βλέπουμε αυτό. Γιατί αυτό θα είναι που θα βγάζει καπνό. Οπότε κάποιο στέλνει το καλώδιο κάτω προσεχτικά να μην το κόψουμε γιατί τώρα πως θα το κάνουμε αυτό ρε, αυτό τώρα με τσιμπίδι μέσα καλό για να το πιάσει κάποιο ή ό,τι έχετε δεν χρειάζεται και καλά να έχετε και τσιμπίδι ξέση, μοντελισμού ή κάτι που και από άλλε συλλογέ έχει τύχει να έχουμε και αυτά είτε εγώ που είχα το δικό μου αγορασμένο ε, αλλά ναι και είναι κάτω το όχι δεν βλέπω κάτω να έρχεται να μπαίνει αυτό Δηλαδή ξέρεις αν κάτω ερχόταν και τα τραγώνιζε σε αυτό το τετράγωνο ερχόταν να μπει αυτό το στρόγγυλο Αλλά νομίζω πως ε, όχι Νομίζω πως όχι θα παίξω σε ρόλο αυτό Γιατί μάλλον αυτά μετά θα τα βγάζουμε Πως θα το βάζουμε νερό όμω, ρε φίλε Γιατί όπως είναι τώρα Μετά τι θα πρέπει κάθε φορά να το αποσυνδέουμε ή όλο το βγάζεις Και γιατί νερό πως θα το βάζουμε μετά Άντε και το κάναμε αυτό γιατί εδώ κάτω είναι να μπει το Το αντικείμενο που βάζει το νερό εκείνο είναι μέσα εδώ δεν ξέρω πώ θα το κάνει. Θα πρέπει να το βγάζουμε αυτά που ναι, μεταξύ μα μια φορά θα ασχοληθούμε και μετά θα το ξανακάνουμε. Ε, την όλη φάση με το νερό, αλλά ναι. Μα έχει. Εν μεταξύ μα έχει δύο σκαράκια. Μάλλον έχει και σκαράκι για τον επόμενο. Μάλλον έχει και σκαράκι για τον επόμενο. Γιατί για τον προηγούμενο καπνοδόχο είχαμε σκαράκι πάνω. Και εδώ λέει να μην βάζουμε κόλλα. Ε, λέει χθε βάλε κανιά ταινία έτσι για να μην το χάσει ή ε, ε, κάτι. Και ε, το σκαράκι έχει συγκεκριμένη θέση που θα μπει. Γιατί έχει συγκεκριμένε οπέ. Αν δείτε εδώ κάτω όπως είναι Είναι για να έρθει και να πατήσει Πάνω εδώ μια χαρά βασικά Κάτσε ρε όλα τα σκαράκια το ίδιο είναι Γιατί το άλλο Το άλλο σκαράκι που είχαμε στον πρώτο Είναι λίγο διαφορετικό με αυτά τα σκαράκια ε, Αυτά τα σκαράκια έχουν Το σκαράκι που είχαμε στο άλλο Είναι λίγο διαφορετικό Δεν έχει αυτά Οπότε δεν ξέρω τι ισχύει γιατί δεν ισχύει με τα σκαράκια θα δούμε και αυτά, σαν να τα βλέπω να κάθονται ένα τσί καλύτερα. Όχι, απλά εγώ το πάτησα εδώ παραπάνω και δεν θέλω να σπάσουμε κανένα, δεν νομίζω να είναι κανένα για φεδρικό. Απλά αντί για το άλοξε, ήρθαν αυτά που είναι ένα τσί καλύτερα. Τα σκαράκια κάθονται λίγο παραπάνω γιατί έχουν και, το... έχουν και το κάτω. Σαν οδηγό, γιατί το πρώτο που είχαμε δεν έχει. Μάλλον δεν ξέρω, ναι, αυτό το σκαράκι το βλέπω κάθεται καλύτερα. Δεν ε, φεύγει. Οκ, okay, από ότι ίσω. Κρατήσουμε και αυτό το σκαράκι και κρατήσω σαν εφεδρικό το, το άλλο από το πρώτο. Θα δούμε, το... θα βάλω και στον άλλον αυτό το σκαράκι γιατί το βλέπω να, το βλέπω να κάθεται ωραία ε, σε αυτόν. Όχι και σε αυτόν μπήκε, ναι, ναι, ναι. Όχι, μάλλον αυτό τα σκαράκια είναι καλύτερα. Μάλλον αυτά τα είναι καλύτερα. Για να δω στο τέλο των οδηγιών, πώ περισσεύει, Όχι, πρέπει να τα βάζει και στου δύο. τα σκαράκια και στον παλιό. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Νομίζω ότι και στους δυο καπνοδόχους κάνουμε την ίδια, κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά και στους δυο καπνοδόχους για το πως θα βάλουμε τις ε, σκάλες και αυτά όπου θα μπουν μάλλον όλες από εδώ Πες να μπαίνει και μία από πίσω Όχι νομίζω... Ναι Μία μπαίνει από πίσω Μία μπαίνει από πίσω, μία δηλαδή το η 19B η οποία 19B κάτσε πια θα είναι τώρα και κάποια από αυτά θα μπουν στα καταστρώματα Οπότε τώρα εδώ θέλει λίγο προσοχή για να δούμε ακριβώ ποια κομμάτια, ποιο κομμάτι είναι τι. Έτσι, για να μην τα μπερδέψουμε τελείω και γίνει εδώ κανένα αστείο. Γιατί και αυτά δεν είναι όλα τα κομμάτια ίδια τελείω μεταξύ του. Αυτά μάλλον για του καπνοδόχους τα έχει χωρισμένα έτσι και αυτά για τα καταστρώματα. Μάλλον, μάλλον γιατί αυτά τα βλέπω. Ναι, οι μόνε του τρύπε, οι μόνες οδηγοί, οι μόνε του οδηγοί είναι κάτω. Οπότε ναι, και μου άρεσε και αυτά που τα έχει συγχωρισμένα γιατί τα έχει κάθε σετ για καπνοδόχο. Μ, ναι, νομίζω αυτό είναι. Νομίζω αυτό είναι. Εδώ ναι. Και τώρα πόσα κομμάτια είναι από το άλλο. 19A, 19B είναι αυτό το κομμάτι. Και ποιε είναι οι διαφορέ του, ρε παιδιά. Αν δεν έχει 2, 19. Α, έχει διαφορά, ναι το 19A είναι το μεγάλο κομμάτι ενώ το 19B είναι το μικρό κομμάτι Οκ okay. Την βρήκαμε τη διαφορά γιατί άμα τα βάλεις δηλαδή ενώ φαίνονται ίδια κομμάτια δεν είναι ακριβώς τα ίδια κομμάτια Βλέπετε το 19A είναι το μεγάλο το 19B είναι το μικρό Οπότε εμεί πίσω νομίζω θα βάζουμε το μεγάλο Το 19... Το 19B είπαμε είναι το μικρό ρε. Το 19B είπαμε είναι το μικρό, το 19A είναι το μεγάλο Ή όχι ρε, βλάκες, λέω να πω τα λέω όχι, στι φωτογραφίε του 19 a μου φαίνεται το μεγάλο. Άρα, τι το μεγάλο το βάζει μετά μπροστά. Ναι, το μεγάλο το βάζει μετά μπροστά. Κάτσε λίγο να πάρουμε τον καπνό έχω να δούμε εδώ τι θα κάνουμε. Το 19B είπαμε είναι το μικρό. Όχι, δεν μου κολλάνε τρύπε για το 19B. Ε, δεν μου κολλάνε τρύπε καθόλου. Άρα, μήπω το βάζω. Γιατί το βάζει ανάποδα σαν, σαν άραπε. Γι' αυτό δεν σου κολλάνε τρύπε. Ναι. Ενώ το άλλο ε, Στο άλλο δεν θα ταιριάξουν ναι, Το άλλο θα ταιριάξει Με τις μπροστά Οκ okay, οπότε κάποιο λάθος δεν μπορεί να κάνει εδώ Γιατί έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπουν Και αυτά είναι συγκεκριμένα τα κοψίματά τους ε, Οπότε μια χαρά ε, τζάμπα, τζάμπα παλεύουμε Τζάμπα παιδευόμαστε Δηλαδή απλά θα κάναμε αυτή τη δοκιμή Και τζάμπα ψάχνουμε ποιο κομμάτι είναι τι Ας πω εντάξει καλού κακού να ξέρουμε τι είναι τι Αλλά ναι Δεν χρειάζεται καν Οπότε λίγο κολλίτσα, εγώ εντάξει χρησιμοποιώ κόλλα μοντελισμού, τώρα αναλόγως στη κόλλα χρησιμοποιεί ο καθένας. Ε, και πάμε πίσω βάζουμε το πιο κοντό, πίσω βάζουμε το πιο μικρούτσικο, το 19B, στην πίσω μεριά. Τι έχω χαλάσει μέσα, μέσα χάλασα το σκαράκι, ναι, Ας το σκαράκι δεν χρειάζεται. Ε, και δεν θέλουν να το πατήσουμε τόσο πολύ. Όχι τώρα, εδώ το πάτησα πολύ και μπήκε πολύ μέσα. δηλαδή το θέλουμε να κάτσει ίσια. Εδώ θέλουμε να κάτσει. Μάλλον δεν θέλω να μπει τελείω μέσα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπει δηλαδή τελείω μέσα. Όλο ξέρω, να. Νομίζω πω όχι. Να έχει ένα κενό ρε παιδί μου, να έχει ένα βάτζο. Εντάξει, λίγο να μπει γιατί εδώ μετά βρίσκει και για να μην φαίνεται στραβό. Νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε καλά νομίζω ότι κάπου εδώ δεν θα το ζορίσω παραπάνω νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε ok οπότε βάζω ακόμα λίγη κόλλα έτσι για να πιάσει που τώρα τι λίγη έπεσε λίγο παραπάνω από λίγη αλλά ναι τέλος πάντων δεν ναι, πειράζει θα πιάσει και θα γίνει και ωραίο. γιατί και αυτό είναι πλαστικό το κομμάτι που έχω αυτό, αυτόν τον έχω καταστρέψει γιατί αυτή η κόλλα λιώνει το πλαστικό αυτόν τον έχω ψιλοκαταστρέψει εδώ πάνω Α! Εντάξει, εντάξει, όχι, στέρνωσε και δεν φαίνεται τόσο. Οπότε, όχι, είμαστε σε σχετικά καλό δρόμο. Αυτό από πίσω, αυτό θα μπει από πίσω, μετά από μπροστά, θα το κάνουμε και στον άλλον, θα το κάνουμε και στον άλλον, για να μην το χάσουμε τελείω. Ε, εντάξει με αυτό που κάνουμε, στερεώνουμε και τον τέτοιον, ρε. Στερεώνουμε και αυτόν, σχετικά. Ε, βάλε εδώ, Έλα. Γιατί τώρα βάζω λάθο τέτοιο. Όχι, πίσω αυτό πρέπει βάζουμε το μικρό. Αλλιώ το άλλο δεν θα καθόταν, δεν θα ευθυγραμμίζονταν. Απλά παίζει να έχει γίνει γκάφα με το τέτοιο ρε. Παίζει να έχει γίνει γκάφα με το λαμαρινάκι εδώ. Όχι, παίζει, έχει γίνει γκάφα με το λαμαρινάκι εδώ νομίζω. Όπω είναι το λαμαρινάκι. Κοιτά δω και τώρα τι κάνει. Τίποτα. Είναι λίγο πιο πάνω το λαμαρινάκι εδώ Και δεν μου αφήνει καλά να φτιάξουμε την... να βάλουμε την τρύπα Και παίζει να μαζωρίσει και στα επόμενα αυτό Α Κάπου Κάπου εδώ κάτι γίνεται Κάπου εδώ νομίζω κάτι γίνεται Οχ. Τώρα το βάλα πολύ Και θα το σπάσουμε τώρα Ο, ο Τώρα Τώρα πήγε πολύ Εντάξει βγήκε σχετικά μέχρι εδώ μπε και εσύ ως ένα σημείο και μπε και εσύ κάπου Λάρε δεν θέλω ε, να έχεις πατήσω τώρα να τα βάλω τελείως μέσα και τελείως υπόδειες γιατί μέχρι ένα σημείο δεν μου κάθονται από ένα σημείο και μετά ξεκινά να μου κάθονται μέσα καλά οπότε Και δεν μου κάνει τίσια, δηλαδή δες βγαίνει το ένα, βάζεις το ένα, βγαίνει το άλλο. Να βάλουμε και λίγη κόλλα τώρα, για να ξεκινήσουν να πιάνουν και να μην μας βγαίνει και να δεις τι καλά θα γίνει η δουλειά μας. Κάτσε κι εσύ, κοιτά τώρα. Όχι βάζεις το ένα, βγαίνει το άλλο. Είναι και αυτή, γιατί το μέσα μπήκε πολύ μέσα και δεν αφήνει να κάτσει ναι, ε, και επειδή ούτε με κόλλα δεν μου κάθονταν, αυτό ο καπνοδόχο θα είναι λίγο πιο παραπονεμένο. Μπήκαν ένα τσίκ πιο μέσα αυτά. Δηλαδή σε σχέση με τον άλλον όπου έκατσαν λίγο πιο καλά, λίγο πιο φλατ, αυτόν μπήκαν λίγο πιο μέσα. Εντάξει, ούτε καν φαίνεται. Ούτε καν φαίνεται. Ειδικά τώρα σε ένα ολόκληρο μοντέλο, ούτε καν φαίνεται και αυτή παίζει να είναι πίσω μεριά. Δεν ξέρω, ή μπροστά. Τέλο πάντων. Ε, ναι, όχι, ούτε καν φαίνεται δεν κάνει φαίνεται. Εντάξει, τώρα άμα το πάρει και το δει τόσο κοντά στο μάτι, μου έφανε ότι είναι τελείω πατημένο μέσα. Βαλμένο, αλλά. Ναι, εντάξει. Και αυτό εδώ ήθελα να μπει ένα τσίκο. Όχι, τώρα έβγαλα τ' Τώρα έβγαλα τ' άλλο που καλά το βάλαμε. Αλλά ναι. Μπήκε και η κόλλα μοντελισμού. Θα το κρατήσει και αυτό εδώ το παγώσει μέχρι να δουλέψουμε λίγο τον άλλον. Αυτό να τον αφήσουμε έτσι εκεί. Και θα γίνει η δουλειά μα μια χαρούλα. Α τον αυτόν κάπου εδώ. Και επειδή είμαι τον ένα καπνοδόχο, καθώ τον έφτιαχνα, έκανα μια γκάφα. Βασικά έκανα κανένα δυο γκάφε εδώ. Πρώτα έβαλα αυτό, ενώ έπαιρνα να βάλω αυτό. Μετά ξέχασα να βάλω ένα κομμάτι μέσα. Έβαλα πρώτα τη σκάλα, μετά έπαιρνα να βγάλω τη σκάλα αυτά. Και για να μην με ακολουθήσει κάποιο βήμα-βήμα, και επειδή εγώ εδώ έχουμε τη δυνατότητα να το φτιάξουμε δύο φορέ το ίδιο κομμάτι, ε, αυτόν τον έχουμε έτοιμο. Οπότε θα φτιάξουμε πάλι βήμα-βήμα, θα φτιάξω αυτόν. Ε, για να δείτε, εδώ να μην ακολουθεί βήμα βήμα και κάνει την ίδια γκάφα μαζί μου και βγάζει, βάζει, ή να έχουμε άλλε περίεργε χάζουμάρε τέτοιε. Οπότε κάποιο τη δουλειά που θα δει που θα κάνουμε εδώ, θα την κάνει την ίδια και σε αυτόν τον καπνοδόχο. Δηλαδή θα κάνει δύο φορέ, γιατί είναι ωραίο αυτό το κόμμα. Εντάξει, δύο φορέ κάνουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που είχαμε, είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι είχαμε κολλήσει αυτά τα δύο. Το ένα λίγο πιο καλά, το άλλο όχι και τόσο καλά, αλλά okay. Και βάζουμε αυτό. Αυτό το κομμάτι μα θέλει να βάζουμε τη σειρά. Γιατί πριν, α πούμε, έβαλα πρώτα αυτό. Μετά, οχ, oh, μπαίνει αυτό. Ξεκόλα εκείνο. βάλ' το, έκανα γκάφε στον άλλον. Οπότε εδώ τώρα θα το παίξουμε λίγο πιο σωστά. Αφού την πάθαμε μία. Βάζουμε αυτό το κομμάτι πρώτα που. Όχι, αυτό δεν είναι σκάλε. Σαν... σαν, να κρατάει, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω. Πρώτα τέλο πάντων βάζουμε αυτό το κομμάτι. Που, α, σαν εξέδρα βασικά παίζει να είναι, ρε. Σαν εξεδράκι πρέπει να είναι όπου αυτό το κομμάτι, αυτός ο καπνοδόχος θα μας δωρήσει κιόλας γιατί δεν είναι, έχει γίνει τόσο καλή δουλειά στο, στη λαμαρίνα του η λαμαρίνα του εδώ μπήκε λίγο περίεργα και θα είναι ζώρικους, αλλά τέλος πάντων εντάξει πες ότι βάζει κάποιο πρώτα αυτό, πρώτα εγώ το βάλα και μετά θα βάλω κόλλα εδώ να δούμε τώρα πως θα το κρατήσει δεν μένει και δεν θέλω να το ασκήσω πάρα πολύ δυνάμη γιατί θα το σπάσω. Εδώ μπροστά την άλλη αυτά τρυπάνε άστο. <laughs> τρυπάνε άστο και αν τα ασκήσουμε πολύ δύναμη βαριά βαριά να σπάσουμε το... Να σπάσουμε αυτά το ένα εδώ ήδη λίγο το τσαλάκουσα. Δεν ξέρω βασικά αν ήταν έτσι. Όχι δεν πρέπει να ήταν. Ήδη λίγο το τσαλάκουσα αλλά μικρό το κακό νομίζω αν το κάνουμε ένα τέτοιο θα έρθει. Ναι. Και ήρθε. Αλλά ναι. Αυτός θα μας ζωρίσει. Αυτή η μεριά θα μαζωρίσει γιατί δεν έκατσε και πάρα πολύ καλά το σκαράκι λέω το τέτοιο η πλάκα η... πως το λένε, η λαμαρίνα δεν έχει κάτσει και τόσο καλά οπότε θα έχουμε θέμα αλλά πρώτα βάζουμε αυτό Εδώ τώρα είναι που φαίνεται δουλειά, η δουλειά ή πόσο καλή δουλειά κάναμε πριν στις λαμαρίνες μετά ερχόμαστε και βάζουμε το 19, αυτό ήταν που είπαμε το 19α νομίζω το 19, το 19α που είναι το πιο που ήταν το πιο μεγάλο ούτε αυτό θα μπει τώρα δηλαδή να χαρείς ούτε αυτό θα μπει α, έλα, όχι εντάξει 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 μπήκε, έπρεπε να το βρεις λίγο καλά αλλά ναι επειδή το δικό μου το λαμαρινάκι το χίδρινο σε αυτόν δεν έχει μπει τόσο καλά ε, νομίζω θα είναι θέμα νομίζω θα είναι θεματάκι Τέλο πάντων. Σε επόμενη φάση βάζουμε το 19A από πάνω και μετά πάνω πριν βάλουμε την τελική σκάρα γιατί είναι και εκείνο το κανα λάθος στο άλλο κομμάτι το 19 εάν τελικη σκαρα γιατι ειναι και εκεινο το κανα στο αλλο κομματι το 19 αν παρατηρησετε εχει τρεις τρύπες πάνω, πάνω του οπότε πάνω σε αυτές τις τρεις τρύπες ερχόμαστε και προσθέτουμε αυτό το έξτρα κομμάτι που ναι αυτά τώρα σαν σαν έξτρα σωληνώσεις πρέπει να είναι ή έξτρα τέτοια δεν ξέρω έτσι κάτι τέτοιο μου φαίνεται πάνω σε αυτέ τι τρει τρύπε, εντάξει, το μαύρο πάνω, τα άλλα κάτω. Έλα βρε. Έλα βρε. Και είναι λεπτούτσικο deep και θέλουν προσοχή και τα πυράκια του είναι λεπτούτσικα. Αυτά θέλει πάρα πολύ προσοχή με το σπάσουμε αυτό. Είναι εδώ. Κάπου εδώ. Βλέπετε. Και μου αυτό μπήκε ωραία. Σχετικά... σχετικά ευθεία μπήκε. Θα βάλω και σε αυτό τώρα λίγη κόλλα Αλλά μετά που θα βάλω στη σκάρα στην, Στο τελευταίο κομμάτι που θα βάλουμε τη σκάλα Μάλλον ε, μπορεί να του βάλω λίγη κόλλα παραπάνω Να κρατήσει ένα τσίκ παραπάνω Γιατί για το τελευταίο κομμάτι έχουμε να βάλουμε την σκάλα στις τελευταίες τρύπες που μείναν Που καλά καλά δεν τις βλέπω καν Αυτές τις τρύπες όπως έχουν μπει εδώ Όπως είναι το λαμαρινάκι μάλλον γιατί πρώτα χρησιμοποιούμε τις δύο πρώτες τρύπες, τις μαύρες Βλέπετε εδώ ότι έχει δύο μαύρες τρύπες Μετά τις επόμενες δύο που είναι μέσα εδώ στο τετράγωνο Και μετά αυτές τις ε, τέσσερις Δηλαδή αυτές τις οκτώ τρύπες θέλουμε, Τέσσερις από τη μια μεριά, τέσσερις από την άλλη Αλλά... Τι κι αυτό έκατε ε, στραβά ρε φίλε Πες να έκατε και αυτή η χαζουμάρα Η πρώτη χαζουμάρα Το 19 το 19A hey. θα έχουμε θέμα τώρα με όλα εδώ γιατί δεν, δεν κάτσαν και πάρα πολύ καλά δεν είναι καλό το... δεν έχει κάτσει ίσια το λαμαρινάκι και αυτό θα είναι το, το θέμα εδώ που θα προκύψει θα μας αφήσει να το βάλουμε καλά έλα τα μαύρα τουλάχιστον μπήκαν, μπείτε κι εσείς Άμα το κάνουμε. Να βρούμε την τρύπα. Α, είναι. Όλο το τέτοιο είναι να βρούμε την τρύπα. Άμα βρούμε μια τρύπα καλά, μετά θα μπει. Για να μην είναι και στραβά. Α! α. Δεν κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Να το βάλουμε κόλλα. Έτσι. Πού να το βάλει κόλλα. Θα πιάσει έτσι. Πού να πιάσει. Έτσι. Που δεν έχει μπει καν. Και τώρα βγήκε και το άλλο. Έχουμε βγάλει με την ε, σκάλα όλα τα κομμάτια, Ρε. Κάτσε. Εδώ. Όχι. Εδώ επειδή δεν έχει γίνει καλή δουλειά με τη λαμαρίνα. Α, τώρα κάτι σαν να κάναμε. Oh. Και από το πρώτο κομμάτι ακόμα ξεκίνησε να το πητάει Ρε, το πρώτο πρώτο που βάλαμε αυτό. Δεν ξέρω μόνο αν τα βάλω κόλλα. Ε, Αφού θα δοκιμάσω να το βάλω κόλλα και να τα κρατήσω όλα λίγο στι θέσει του, ε, μπα και κάτσουν. Θα τα κρατήσει κόλλα λίγο εδώ, μπα και κάτσουν όλα. Που θα έχουν πολύ διαφορά ο ένα με τον άλλο Δηλαδή, εκείνο είναι πολύ πατημένα. Εδώ δεν θα είναι τόσο βαλμένα μέσα, αλλά. εντάξει, μικρό το κακό. Πόσο θα φαίνει η διαφορά. Ναι, θα τα βάλω λίγο κόλλα όλα εδώ στην ε, σκάλα και θα τα κρατήσω λίγο. Θα κάνω μια μικρή διακοπή θα τα κρατήσουμε λίγο για να δω αν τα κράτη. Άμα τα κράτησε. Άμα τα κράτησε πατημένα θα είμαστε μια χαρούλα. Δώστε μου ένα λεπτάκι να δούμε τι θα δούμε. Και δυστυχώ ε, δεν πέτυχε ιδιαίτερα εκείνο. Ήθελε μια μικρή εγχείρηση στο κομμάτι. Και ευτυχώ γιατί έψαχνα να βρω με τι. Δεν έχω μικρό drill. Δεν έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια κακό, Έχει μικρά τριλάκια με πολύ μικρέ τέτοιε hand drill με το χέρι. Για κάποια στιγμή θέλω. Βασικά τότε το προσχολείο με είναι με και αυτά. Παίζει να έχω πάρει τέτοιο τότε που είχα πόδι. Και στο μου, και να έχω στο πατρικό μου τέτοιο τώρα που το σκέφτομαι. Και παίζει να λέω και να μην το έφερα ποτέ εδώ με τα Army Painter τότε που παίρνει από βαφα και μηνιατούρες και αυτά με είχε πιάσει τότε που είχα σταζόν να πω τέλος πάντων άλλο αυτό ε, άνοιξα λίγο αυτές τις τρύπες δεν ενδείχνεται ιδιαίτερα αυτό γιατί σε ένα σημείο εδώ λίγο το γρατζούνισα το φάγα το κομμάτι φαίνεται ότι είναι λίγο φαγωμένο το κίτρινο εδώ ε, ένα τσίκ Τώρα έτσι φαίνεται. Φαίνεται λίγο έτσι μια μίνι γρατζουνίτσα έχει εδώ όπως το έκανα εδώ. Αλλά δεν έμπαινε, ναι, γιατί εδώ το. Πώ ήταν το λαμαρίνα ΔΕΝ, οπότε άνοιξα λίγο με τι μύθε εδώ, με τη μύτη από το δικό μου τουλάχιστον, ε, από τη δική μου λαβίδα, η τσιμπίδα τουλάχιστον, γιατί είναι, έχει μύτη εδώ, λίγο τι άνοιξα αυτέ για να μπει καλύτερα η σκάλα μέσα. Και όντω μπήκαν καλύτερα, μπήκε καλύτερα η σκάλα. Και πάτησε ωραία, και έβαλα την κόλα τη και μια χαρά. Είναι, είναι, ήταν λίγο κομμάτι τη υπομονή αυτό, είναι λίγο κομμάτι όπου ήθελε λίγο. Ναι, ήθελε λίγο. Το άλλο φαίνεται να κράτησε, οπότε δεν θέλω να τα πειράξω άλλο ιδιαίτερα. Μου φαίνεται ότι είμαστε ok. Μου φαίνεται ότι είμαστε ok. Και αυτό έχει πέσει και ιδιαίτερη ενίσχυση και από κόλλα και από αυτά. Να ενισχύσουμε και το άλλο έτσι μια. For fun, λίγο. Αν και, και σε αυτό έχω βάλει έτσι αρκετή κόλλα. Δεν είναι ότι δεν έχει μπει από κόλλα, κόλλα να θες. Αλλά ναι έτσι έτσι λίγο ακόμα για να είμαστε ένα τσίκ πιο safe για να είμαστε ένα τσίκ πιο safe που αυτό έκατσε πολύ καλύτερα και απλά αυτό ήταν η γκάφα που έκανα και για να μην με ακολουθήσετε μαζί και κάνετε τις βλακείς μαζί μου γιατί πήγε όλο λάθος ε, άμα δεν διαβάζεις τα της οδηγίες και πάνε να τα κάνεις μόνος σου αυτό έχεις ε, γι αυτό αλλιώς αυτό πάτησε πολύ ωραία είχε κάτσει και πιο καλά εδώ η λαμαρίνα μάλλον και όλα πάτησαν πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και το πρώτο κομμάτι, εδώ από το πρώτο κομμάτι, ακόμα φάνηκε η δουλειά. Δηλαδή εδώ το πρώτο κομμάτι δεν πατάει καλά. Τέλο πάντων, ωραία, ωραία η καπνοδόχη. Όμω δεν είναι ένα απλό Φαίνεται ότι έχει και άλλη δουλίτσα πάνω και τέτοια. Και θέλω να δω ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα. Γιατί τώρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Τώρα θα δουλέψουμε πάνω εδώ. Και πια βάζει 19H. Το ένα είναι το 19H. Αλλά αυτά είναι όλα διαφορετικά ή έχουμε κάνει ίδιο. Πω, διαφορετικά είναι. Ρε, μπρόγκς. <laughs> διαφορετικά είναι. Τρέχα γύρευε 19G, το 19G είναι ευθεία, το 19H πρέπει να είναι λίγο πιο μακρύ από το 19G, λίγο πιο διαφορετικό δεν ξέρω, το 19I το ίδιο, καλά ρε. Καλά ρε. Μόνο αν έχει καμιά διαφορά πάνω. Αλλιώ, άντε εδώ εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη που είναι η διαγώνια και αυτά. Το 19J και το 19K. Έχουν διαφορέ αρκετέ. Μεταξύ αυτών όμω τώρα τι κάνει. Το 19. Ποιο μα θέλει τώρα να βάζουμε. Το 19H. Όπου το 19H. Συρίχτη, τι είναι αυτό το 19H. Σωλήνα νερού στι οπέ του εξαρτήματο 16E. Το οποίο είναι αυτό. Το οποίο είναι αυτό. Και πού τη βάζει. Εδώ και το θέλουμε να είναι λίγο, το δείχνει κάπως Οπα. Ο σωλήνας κλείνει λέει, προς την πρίμνη, απλά λέει μη χρησιμοποιήσετε κόλλα Οκ, okay. ευτυχώ. ευτυχώς Ευτυχώς που το διάβασα αυτό, ποιο. α, πες να είναι αυτός Που λέει ότι κλείνει λίγο προς την πρίμνη Πες να είναι αυτός Παιδιά ε, Εδώ Γιατί τα βλέπω αυτά να έχουν μια κλίση, γιατί λέει μη χρησιμοποιείτε κόλλα σε αυτό το στάδιο, δεν ξέρω γιατί. Εδώ δεν γίνει προ την πλήμνη, γίνει προ τα πίσω εσύ. Άρα κάποιο άλλο θα είναι. Α, άρα θα είναι αυτό. Ναι, 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 μα βοηθάνε αυτά τώρα εδώ. Αυτό που γράφει του Τσολίνα Γέρνη για το ποια είναι, βλέπετε, έχουν μια μικρή διαφορά. Δεν την είδα πριν. Έχουν μια μικρή διαφορά τα πυράκια του. Αυτό που βάζουμε εδώ, τα πυράκια του θα θέλουμε να τον δίνουν αυτόν μια κλίση προ τα... την πλήμνη. Που λέει, οκ, okay. τα ακούω. Ωραίο, ωραίο. Ωραία, τουλάχιστον μα βοηθάει αυτό τα πυράκια του. Αλλά μα λέει να μην βάλουμε κόλλα. Οπότε για την ώρα δεν θα βάλω κόλλα. Για την ώρα δεν θα βάλω κόλλα. Αυτό εδώ, νομίζω αυτό εδώ και το αφήνουμε. Και στο άλλο βάζουμε 4 ρε. Στο άλλο που έχει το. Α! Κάτσε ρε, παίζει να κάνω βλακία εγώ. Όχι. Ε, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό βάζουμε το 1. Στο που έχει το φεγγίτι εδώ που βάλαμε την άλλη φορά, εδώ βάζουμε το 1. Μόνο αυτό που είπαμε να έχει λίγο κλείσει προς την πρίμη. Βλέπετε που έχει κλείσει προς τα μέσα. Προς τα δεξιά τέλος πάντων. Και τώρα εδώ. Τώρα εδώ τι κάνουμε. 19K. Ποιο είναι το 19K. 19K πρέπει να είναι που έχει λίγο διαγώνια. Εδώ μας λέει όχι. Και εδώ μας λέει να μην χρησιμοποιήσουμε κόλλα. Και εδώ μας λέει να μην χρησιμοποιήσουμε κόλλα. Το 19K πρέπει να είναι αυτό που έχει δύο σχετικά ίδια να μπαίνουν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να μπαίνει δηλαδή εδώ αλλά εντάξει αφού δεν θα βάλουμε κόλλα τι μήπως όχι το 19 μήπως, το 19 j πρέπει να ήταν το άλλο περίεργο ναι όχι μήπως το 19 K μήπως είναι αυτό γιατί μας τα δείχνει όλα να έχουν μια κλίση προς τα εκεί οπότε αυτό που θα μας σώσει εδώ είναι ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε να έχουν μια κλίση ναι αυτό είναι ε, αυτό που ξεκινάμε το 19K είναι το λίγο περίεργο που τα έχει κατά αυτόν τον τρόπο τα έχει λίγο πιο διαγώνια και πάμε μπροστά, εκεί γιατί αν βάλουμε αυτό φαίνεται ότι είναι σωστά ότι έχει λίγο παραπάνω κλίση Μετά ε, Μετά ποιο βάζει ρε Το 19G το οποίο 19G μάλλον είναι αυτό που αυτά τα έχει λίγο πιο ναι που αυτά τα έχει λίγο πιο μέσα Πάλι αυτά φαίνεται ότι έχουν μια μικρή διαφορά. Οπότε απλά θα να δοκιμάσω να δω πώ θα φαίνεται εδώ. Μην είναι ανάποδη αυτή η διαφορά, και να το βάλουμε από την ανάποδα. Ναι, βλέπετε ότι είναι ανάποδη αυτή η διαφορά. Οπότε δεν είναι αυτό το κομμάτι, είναι αυτό. Γιατί μετά τα άλλα που θα τα βάλουμε από εδώ μεριά, εκεί θα πρέπει να δούμε να έχουν αυτή την κλίση. Γιατί το θέλουμε αυτό να μπει. Έλα είναι πολύ λεπτούτσικα κομμάτια και αυτά και θα έχουμε θέμα εδώ και μας λένε να μην βάλουμε και κόλλα δεν ξέρω για ποιο λόγο μας το λέει αυτό αλλά ναι αυτό είναι να μπει εντάξει τουλάχιστον μας βοηθάει αυτό ότι όσα βάζουμε θέλουμε να έχουν όλα λίγο κλείσει βλέπετε ότι έχουν κλείσει προς τα δεξιά ωραίο, ωραίο αυτό ευτυχώ. Ευτυχώ έχει κάτι τέτοιο και μετά πες ότι το γυρνάμε και βάζουμε το 19J το οποίο είναι τώρα πρέπει να είναι αυτό που τα έχει το 19J το εύκολο που είναι σχεδόν ίδια και τα δυο τα ποδαράκια του κάτω ναι το βλέπω να έχει κλείσει προς τα εκεί τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πιέζουμε να τα βάλουμε μέσα γιατί μας λέει κόλλα να μην τα βάζουμε οπότε εντάξει ναι νομίζω δεν θα το βάλω άλλη κόλλα. και μετά μας θέλει το 19i 19 ναι, και αυτά φαίνεται ότι είναι με τέτοιο τρόπο η κλίση του, όπου φαίνεται να έχει και αυτό κλείσει προ τα εκεί. Εδώ. Δεν μου φαίνεται ακριβώ έτσι όπω το δείχνει εδώ. Αλλά ναι, μάλλον γιατί δεν μπήκε αυτό τελείω. Η... Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αυτό. Πω, πω είναι λίγο μπέρδεμα. Ναι, όχι, όπω το βλέπω και εδώ, δηλαδή αυτή την γωνία την κάνει προ τα δεξιά την κάνει προ τα έξω αυτό εδώ το κομματάκι που έχει. Να είναι μαζί με αυτό, βασικά να είναι απέναντι με αυτό. Και έτσι, και τι τώρα. Εδώ δηλαδή θα έρθει και θα πατήσω καπλοδόχο με όλα αυτά. Αυτέ τι χαζομάρε, τι μα τι έχει. Και απλά το ένα δεν μου κάθεται καλά, δεν ξέρω. Το ένα μόνο δεν μου κάθεται καλά. Και μήπω γιατί το βάζω λάθο. Λέω εγώ τώρα, ή μήπως βάζω το λάθος κομμάτι, νομίζω πως όχι. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί μεριά αφού το δοκιμάσαμε και δεν έμπαινε. Δεν είχε την σωστή κλίση. Απλά μάλλον τερματίζει μέσα. Και αυτό έχει τη σωστή κλίση προς τα εκεί. Τι να δοκιμάζεται να βάλουμε το... Κάτσε να δω πώς θα λέει πάνω. Θέλω να δω μόνο πώς θα λέει πάνω. Μπάς και μπορέσω να καταλάβω πάνω τη διαφορά. Ναι, 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 όχι. Το 19K είναι αυτό που τα έχει αυτά μαζί. Φαίνεται και στη φωτογραφία δηλαδή. Ότι το 19 είναι το άλλο το περίεργο είναι αυτό το περίεργο που τάχει λίγο διαφορετικά τι γονεί του. Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι να φτιάξουμε. Αυτό είναι να φτιάξουμε. Ωραία, και πήραμε εμεί μετά ένα καπνοδόχο να τον βάλουμε εδώ. Ωραία. Όμω γι' αυτό μα λένε να μην βάλουμε κόλλα. Δεν ξέρω. Πέσω ότι θα μπει εδώ, και έτσι, σαν αυτά. Αυτά εδώ θα είναι έτσι. Κάτι δεν μου κολλάει με αυτό. Δηλαδή, άντε αυτό φαίνεται να κουμπάει, αλλά κάτι δεν μου κολλάει με αυτά. Αυτά δηλαδή είναι κοντά στον καπνοδόχο, αλλά αυτό κάτι δεν μου κολλάει με αυτά. Και πώς να είναι να μπουν, ρε φίλε. Πώς είναι να μπει από την ανάποδη. Το 19, ξέρω εγώ, κάπα. Mm, παίζει. Παίζει να είναι να μπει απλά από την ανάποδη. Δηλαδή αυτό, πες ότι το βγάζουμε άμα θέλεις να βγει, μάλλον να μπει από την ανάποδη. Μάλλον, εντάξει τους άλλο κόλλα δεν μας λέει να το βάζουμε. Οπότε μεταξύ μας εντάξει, ναι ναι ναι, μάλλον να μπει από την ανάποδη. Μάλλον. Γιατί φαίνεται τώρα να κουμπάει λίγο παραπάνω Και το άλλο είναι να μπει από την ανάποδη Για να δοκιμάσω και το άλλο Μάλλον και τα δυο είναι να μπουν από την ανάποδη Όχι τώρα Τώρα η κλίση του δεν μου άρεσε σίγουρα καθόλου Καλά να πεις μπορεί να μπαίνει αλλιώ ο άλλο. Αλλά ή άλλους κόλλα δεν μας λέει να βάλουν Οπότε δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε Έτσι αυτό μου κάθεται λίγο καλύτερα Αλλά θα δούμε θα δούμε Είναι λίγο μπέρδεμα εδώ θα δούμε Αυτά δηλαδή κάθονται ωραία, κάθονται εύκολα και φαίνεται ότι είναι να κάτσουν έτσι. Τα άλλα είναι λίγο μπέρδεμα, τα περίεργα. Αλλά εντάξει, θα το δούμε ούτω ή άλλω κόλλα. Δεν μα λέει να βάλουμε σε κανένα. Οπότε όταν έρθει η ώρα του, θα τα το ξαναδούμε πώ ε, μπαίνουν για να τα βάλουμε και πιο σωστά. Και πριν τα βάλουμε κόλλα, θα το μελετήσω κι εγώ λίγο. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είδαμε στην αρχή. Νομίζω είναι αυτό που είδαμε και στην αρχή. Εκτό κι αν ήταν να μπει αλλιώ, θα το δούμε. Που και έτσι μου βγάζει νόημα. Ναι, να και απ' την μου βγάζει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί έτσι να έχει εκτό και αν βάζει τίποτα άλλο μετά και τα κάνει όλα να κουμπίσουν πάνω. Δεν ξέρω, θα δοκιμάσουμε τον άλλον. Πε ότι δοκιμάζουμε και αυτόν. Εδώ τι έχουμε κάνει. Έλα. Θέλω να περάσει πρώτο το καλώδιο μια. Ναι. Σε αυτόν να πούμε κάθεται πιο κομπλε. Βλέπετε που απλά φαίνεται ότι ακουμπάει πάνω, α πούμε. Ναι, εδώ έκατσε πιο κομπλε. Ε, και μάλλον, αφού κάνουμε που κάνουμε τέτοιες χαζές πρόβες, αυτό το κομμάτι, όπως το βλέπω, βλέπετε εδώ κάτω που έχει αυτά, μάλλον αυτό είναι να κάτσει... Πού τώρα, ας, τώρα σε καλώδια μαζί, μάλλον αυτό είναι να κάτσει εδώ. Βγάλαμε και το φεγγίτι. Εδώ. Κάτσε λίγο να το πιέσω κάτω. Το βλέπετε κάτω πως κάθεται. Μάλλον αυτά είναι να γίνουν ε, έτσι. Αλλά τώρα ποιο θα είναι μπροστά αυτό ή αυτό Νομίζω αυτό είναι μπροστά και αυτό είναι πιο πίσω Νομίζω αυτό δεν είμαι σίγουρος και νομίζω ότι αυτή είναι η καμπύλη Ότι έτσι πρέπει να έχουν αυτές τις τέτοιες Αλλά ναι κάπως έτσι νομίζω Νομίζω μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα έτσι Να το έχουμε αυτό κατά αυτόν τον τρόπο Ωραίο Ωραίο και θα γίνει και ωραίο μ' άρεσαν αυτές τις λεπτομέρειες όχι, okay, είναι λίγο τη υπομονή, θέλουν λίγο τη δουλειά του, αλλά βλέπετε πόσο πιο όμορφο κάνω, α πούμε, και βλέπετε ότι έχει δουλίτσα. Πάνω βασικά, ναι, ναι, ναι. Εφόσον βλέπουμε τι κάλε εδώ, από μπροστά φαίνουν τι κάλε, αυτά είναι να μπουν και έτσι. Δηλαδή, οπότε αυτή θα είναι και η φορά του. Α βάλουμε δύο βίδε εδώ κάτω, το πατήσουμε δύο βίδε εδώ να του στερεώσουμε. <laughs> θα τελειώνει η υπόθεση. Δύο βίδε είναι η υπόθεση που θέλει φλατζωτέ βίδε λογικά, αλλά θα έχουμε. Θα έχουμε κρατήσει σίγουρα καμπάντζα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και μου αρέσει που. εντάξει, τώρα δεν μα λένε να κάνουμε τέτοια. Εγώ κάνω δοκιμές έτσι μόνο μου για να δούμε πώ θα είναι. Αλλά φαίνεται ωραίο. Αυτά. Αυτά. Το βλέπετε και εσεί. Ελπίζω να, τα βρήκατε, να το βρήκατε κανονικά Παρασκευή στα περίπτωση. Γιατί εντάξει, εγώ το έχω πιο νωρίς, Δεν ξέρω τώρα αν το βρήκατε σίγουρα ή όχι. Πώ δεν το βρήκατε. Λίγο υπομονή, φαντάζομαι. Γιατί νομίζω κανονικά είναι κυκλοφορήσει αυτό το τέχο. Ε, δεν διάβασα τουλάχιστον κάτι. Θα δούμε πότε το βλέπετε Παρασκευή πρωί λογικά εσεί. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο που σου κούω όλοι σα. γιατί ναι, θα έρθουν. τώρα θα δούμε τι θα βρούμε σήμερα ε, στο περίπτερο. Και αν βρω, α πούμε, μακάρι να βρω και κόμιξ και παραμύθια για να τα δούμε όλα μαζί. Μπορεί και αύριο να δούμε και δύο βίντεο ή όχι. Αλλιώ και την Κυριακή σπεσιαλάκι και live την Κυριακή και αυτά. Και εμείς αυτά. Το βλέπετε μου γράφετε κάτω στο σχόλιο ό,τι θέλετε εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογίες όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.